Είναι ο Αποστόλης Νταλούκας. Στην αρχή βλέπαμε τους γηπεδούχους να κάνουν σχεδόν ό,τι ήθελαν μέσα στο γήπεδο. Ειδικά σε ορισμένες στιγμές δεν χόρτινες να βλέπεις τον Ντόνσον να βάζει την μπάλα στο καλάθι με κάθε τρόπο. Σταδιακά το παιχνίδι χτυπήστε στο καλάθι χόντρινε με την θεαματική είσοδο ενός αναμενόμενα ειδικού σε αυτό τον Πρέντρακ στο Γιάκοβιτς. Αποτέλεσμα, οι δυο τους να μάχονται έως το τέλος στο κυνήγι του πρώτου σκόρερ. Η ομάδα που ήταν πιο προσεκτική στα κρίσιμα σημεία επικράτησε στην Πάτρα. Ο ΠΑΟΚ δεν εγκατέλειψε τον αγώνα παρότι έκανε αρκετά λάθη στη μεγαλύτερη διάρκεια του. Σε αντίθεση με τον Απόλλωνα Πατρών που γενικές γραμμές απλά δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που είχε. Και αλλά σήμερα δείξαμε ότι ακόμα και στα τελευταία λεπτά η ομάδα μπορεί να αντέξει, ότι είναι σε καλή κατάσταση και ότι μπορεί να φέρει το αποτέλεσμα που θέλει. Παρά τα εκπληκτικά ποσοστά του στο Γιάκοβιτς, ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να πλησιάσει το σκορ τους Πατρινούς. Όλα αυτά ως το 7:47 πριν τη λήξη, που το 65-52 τότε έβαλε το σερφ σε άλλη μια σκέψη. Πιεστική άμυνα στην περιφέρεια και από τον Παλογιάννη και καλύτερες βοήθειες κάτω από το καλάθι. Μέσα σε 6 λεπτά ο δικέφαλος του Βορρά πέτυχε το 2-16 και πέρασε για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ. Την ίδια ώρα που ο Μακρέι μοίραζε τάπες σε καθοριστικά σημεία και στο Γιάκοβιτς εκτελούσε. Αυτό μας έδωσε ένα μάθημα σήμερα. Να είμαστε καλύτεροι στην άμυνα. Πρέπει να παίζουμε καλά και εκεί. Να δουλεύουμε πάνω σε αυτόν τον τομέα. Εξάλλου δεν υπάρχει κανένα παιχνίδι που μπαίνεις μέσα στο γήπεδο και νομίζεις πως είναι εύκολο και θα το κερδίσεις. Όσο για την πιο χαρακτηριστική στιγμή του αγώνα, είναι αλήθεια πως έπρεπε να διαλέξουμε ανάμεσα σε αρκετές. Το κάρφωμα του Ντόνσον στο πρώτο μέρος, τον τρόπο που ο Κώστας Διαμαντόπουλος εξέτησε την ποινή της μιας αγωνιστικής από τον αθλητικό δικαστή σε συνδυασμό με την ευρηματικότητα των ανθρώπων του Απόλλωνα Πάτρας, έτσι ώστε ο Έλληνας αθλητικός να μην χάσει την επαφή του με τον πάγκο, αλλά και μια από τις οριακές παρεμβάσεις της άμυνας του ΠΑΟΚ στο σημείο όπου έγινε η πλάστηκα του παιχνιδιού. Τελικά, διαλέγουμε τη φάση με την οποία οδηγηθήκαμε στην παράταση. Εκεί όπου στα 4 δευτερόλεπτα ήρθε η ισοφάριση. Μαζί με πολλές διαμαρτυρίες από τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Και αν ο Μίκ ήταν κατά το ίμιση ευστοχότερος, θα μιλούσαμε τώρα για άλλο νικητή. Στο διατάφτα, Απόλλων Πατρών ΠΑΟΚ 86-94 στην παράταση μετά το 72-72 του κανονικού αγώνα και το 43-35 του πρώτου μηχρόνου. Πρώτο σκόρερ ως το Γιάκοβιτς με 43 πόντους. Πρώτη ριμπάουντερ η Μακρέι και Μίκ από 13. Περισσότερες τελικές πάσες, 7, έδωσε ο Βετούλας, ενώ τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη παίρνει στο Γιάκοβιτς και για έναν ακόμη λόγο. Έπαιζε, μας είπαν, σε όλη τη διάρκεια του αγώνα τραυματίας. Αλήθεια, δεν του φάνηκε. Με διαφορά ενός πόντου και... Αυτή είναι η φάση που ουσιαστικά έκρινε τον αγώνα και ο λόγος που ο συνήθως ήρεμος τεχνικός του Παπάγου Κώστας Μίσας στην κυριολεξία βγήκε από τα ρούχα του, μιλώντας για περίεργα πράγματα και πισωγυρίσματα της ελληνικής διαιτησίας. Η εμφάνιση του Μπακάλι και του Ράλι σήμερα, και ιδιαίτερα του Ράλι που έχουμε μια παλιά ιστορία, από τουλάχιστον την πρώτη χρονιά που είμαι εγώ προπονητής στον Παπάγο, σήμερα μου θύμισε κάτι εποχής 15 χρόνια πριν. Μπορεί οι φιλοξενούμενοι να φωνάζουν η αλλίωση αποτελέσματος και αδικημένοι από τα σφυρίγματα των διαιτών Μπακάλι και Ράλι, όμως μην νομίζετε, παράπονα και μάλιστα σοβαρά, εξέφρασε και ο τεχνικός της Δάφνης Νίκος Παύλου, παραπέμποντας μάλιστα τους παρευρισκόμενους δημοσιογράφους σε προηγούμενα παιχνίδια της ομάδας του. Μέχρι και αυτή την αγωνιστική, νομίζω αν πούμε ότι κάποια ομάδα πρέπει να έχει παράπονα και έχω βγει επανειλημμένος και έχω εκφράσει για το θέμα διαιτησίας. Εάν θα πάω στο Ηράκλειο, εάν θα πάω στη Λάρισα, εάν θα πάω εδώ πέρα μέσα με τον Πανιόνιο. Έχω πάρα πολλά να πω για το θέμα διαιτησίας. Πρέπει να ξέρει ο Κώστας και ίσως τα διαβάζει ότι η ομάδα της Δάφνης δεν είναι από τις ευνοούμενες ομάδες στον χώρο της διαιτησίας. Είναι και αυτή μια μικρή ομάδα, αντιμετωπίζεται ανάλογα. Στο στόχαστρο των δύο ομάδων και των προπονητών τους βρέθηκαν οι διαιτές, οι οποίοι για 35 λεπτά ήταν άψογοι, όμως τα 5 τελευταία λεπτά δεν τα πήγαν και τόσο καλά. Όσον αφορά τον πρωταγωνιστή της τελευταίας φάσης, τον Γιώργο Λινιάτη, αυτός τονίζει. Προσωπική μου άποψη είναι ότι και οι δύο παίκτες της Δάφνης πέσανε πάνω μου. Και πιστεύω ότι έπρεπε να δοθεί φάουλ. Τώρα από εκεί πέρα η γνώμη είναι υποκειμενική. Αυτό που μετράει είναι ότι χάσαμε ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό για μας, το οποίο όντως το είχαμε στα χέρια μας. Δεν ξέρω, όσοι ήταν στο γήπεδο ήταν τι έγινε. Πάντως, οι αμφισβητούμενες φάσεις που ξεσήκωσαν και τις δύο πλευρές έγιναν στα τελευταία δραματικά λεπτά του αγώνα και ήταν αρκετές.
Στο πρώτο μισό του παιχνιδιού, οι γηπεδούχοι παίζοντας ομαδικό μπάσκετ και με επιθετικούς άξονες τους Δανιήλ και Θέρμαν, πήραν μια διαφορά 13 πόντων και σε αρχές της επανάληψης την έφτασαν στους 15. Και ενώ όλα έδειχναν πως το παιχνίδι θα τελείωνε έτσι εύκολα, οι στρατηγοί γυρίζοντας την άμυνά τους σε ζώνη, αποδιοργάνωσαν τους Δαφνιώτες και με τους Χάρης και Κανταρτζή να πυροβολούν το αντίπαλο καλάθι, έκαναν ένα σερί 23-5 ανατρέποντας το υπάρχον σκηνικό, φτάνοντας μάλιστα να προηγούνται και με 73-64. Στα τελευταία λεπτά, οι γηπεδούχοι πίεσαν ασφιχτικά και με τον Παπαλουκά σε ρόλο εξολοθρευτή, μπήκαν ξανά στο παιχνίδι της νίκης, η οποία τελικά τους χαμογέλασε. Μπορεί οι τιμένοι να φωνάζουν για την διετσία και ίσως εν μέρη να έχουν δίκιο, αλλά για την ήττα δεν τους φταίει κανείς. Δάφνη Παπάγου 78-77, ημίχρονο 38-25. Πρώτο σκόρ του αγώνα ο Τόνι Χάρης με 34 πόντους. Πρώτος ριμπάουντερ ο Σλάβκο Κότνικ με 11 ριμπάουντ. Πρώτοι σε τελικές πάσες ο Σταύρος Δανιήλ και ο Νίκος Κούβελας που έδωσαν από 3. Πολυτιμότερος παίχτης του αγώνα ο Παντελής Κουγιός. Νικήσει πιο εύκολα από το 78-70. Και οι φιλοξενούμενοι έχουν και αυτοί παράπονα. Εκείνο όμως που τους πήραξε περισσότερο ήταν η κακή μέρα του Γκούροβιτς και η μέτρια παρουσία του Βάτσον. Ο Βάτσον δεν έχει ακόμα το χρόνο να προσαρμοστεί στην ομάδα. Δεν ξέρει τα plays, δεν ξέρει ακριβώς. Θέλει χρόνο προσαρμογής. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν αρκετά νοθροί. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη κουρασμένη γιατί ίσως είναι άλλοθη. Νομίζω ότι ήμασταν νοθροί. Στο δεύτερο ημίχρονο πολεμήσαμε περισσότερο. Βρεθήκανε σημαντικά μας ατούσα τα σχάσκη μέρα, σύντις απώλειες. Προσπαθήσαμε στο τέλος να κλέψουμε την νίκη. Δεν τα καταφέραμε. Λίγο ο Κορονιός, λίγο ο Ρόμπινσον μείωσαν στο καλάθι τη διαφορά των 10 πόντων, αλλά στο τέλος οι γηπεδούχοι είχαν τις λύσεις. Ο Ηρακλής είχε στη σύνθεσή του ένα πολύτιμο λίθο. Το ρουμπίνι του, ο Ρούμπεν Νέπχαρ δηλαδή, ήθελε να δώσει απάντηση σε όλους όσους αμφισβήτησαν το ταλέντο του. Είχε 29 πόντους και πολύ θράσος για να τα βάλει με ολόκληρη την αντίπαλη άμυνα. Ο Μάρλον Μάξι είχε κέφια και ο Δημήτρης Ποδαράς δείχνει τελευταία να είναι σταθερά ικανοποιητικός. Είχαμε καλή παρουσία στην άμυνα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Και αν γι' αυτό πολεμάμε και υπάρχει βελτίωση, εξαλείψουμε από την απόδοσή μας κάποια νεκρά σημεία ή λειτουργήσουμε, θα έλεγα, με ωριμότητα σε κάποιες στιγμές και δεν λειτουργούμε επί πόλα όπως είδατε και εσείς σήμερα σε κάποιες φάσεις, το παιχνίδι θα είχε τελειώσει με λιγότερο άγχος. Με τις πίκρες που έχουμε πάρει, αυτή η χαρά είναι σταγόνα στον ωκεανό. Αλλά εμείς δεν το βάζουμε κάτω, έχουμε υποσχεθεί κάποια πράγματα, μας βοηθάει και το πρόγραμμα. Θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε εκεί που έχουμε προγραμματίσει. Όσο για τον Τζον Μπρούγο, το ξενύχτη του στήχησε. Φάνηκε κουρασμένος και ποιος δεν θα ήταν άλλωστε αν περίμενε το διάδοχο. Ο αρχηγός του Ηρακλή έγινε χθες για δεύτερη φορά μπαμπάς. Δυστυχώς δεν κοιμήθηκα. Δεν έχω κοιμηθεί, να πούμε, για τρεις μέρες τώρα. Αλλά πήραμε το match και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Αλλά περιμένω το κρεβάτι μου, νομίζω. Ο Ηρακλής έφτασε στη νίκη με 78-70, ενώ στο πρώτο μέρος προηγήθηκε 36-27. Ο Ρούμπεν Νέπχαρτ ήταν πρώτος σκόρερ με 29 πόντους. Ο Μάρλον Μάξι πρώτος στα rebound με 11. Ο Νέπχαρτ ξεχώρισε ακόμη και στις assist με 4 συνολικά και ήταν λογικό να πάρει τη θέση του πολυτιμότερου παίκτη. Πολύτιμη αυτή η νίκη. Τον αγώνα περιγράφει συνοπτικά ο Γιώργος Τριανταφυλλίδης. Ένα Sporting γκαλμένος από τα παλιά. Οι Πατησιώτες, πραγματοποιώντας την καλύτερη φετινή τους εμφάνιση, κέρδισαν άνετα με 82-64 το Ηράκλειο, πετυχαίνοντας την τέταρτη νίκη τους στο έκτο πρωτάθλημα της ΕΣΑΚ και ατενίζουν πλέον το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Εύκολη, την κάναμε εμείς να είναι εύκολη. Το πείσμα μας όλη τη βδομάδα για την κρισιμότητα του παιχνιδιού, γιατί ξέρουμε ότι από εδώ και πέρα όλα τα παιχνίδια μέσα στην έδρα μας είναι φωτιά. Πρέπει να τα κυνηγήσουμε με πάθος και νομίζω ότι το πάθος έφερε την εύκολη την νίκη. Η συνέχεια από εδώ και στο εξής είναι πιο ευχάριστη. Η ψυχολογία μας είναι καλύτερη. Νομίζω ότι όλα τα παιδιά έχουν καταλάβει την κρισιμότητα των παιχνιδιών που υπάρχουν στην έδρα μας. Φυσικά υπάρχουν και κάποια παιχνίδια εκτός έδρας, αλλά νομίζω αυτά που καίνουν την ομάδα για τη σωτηρία είναι τα εντός. Θα αφιερώσω την νίκη αυτή με πάρα πολύ αγάπη και πιστέψτε με στους παίχτες μου, γιατί μόνο αυτοί ξέρουν τι έχουν τραβήξει, τι έχουν περάσει και πόσο σκληρά δουλεύουμε στο γήπεδο. Εξαιρετικά αφιερωμένη από μένα αυτή η νίκη στους παίχτες.
Αυτός όμως που έκλειψε την παράσταση ήταν ο Μίτσελ Βίγκινς. Ο Αμερικανός που όλη την εβδομάδα δεν προπονήθηκε εξαιτίας ενός τραβήγματος στον προσαγωγό, βοήθησε στα μέγιστα την ομάδα του, ενώ το σόου του συνεχίστηκε και στα αποδυτήρια. Πρέπει να πάρουμε όλα τα παιχνίδια που μας απομένουν μέσα στην έδρα μας και να κυνηγήσουμε μια καλή νίκη εκτός έδρας. Πιστεύω ότι τελικά θα τα καταφέρουμε, γιατί δείχνουμε ότι παίζουμε εδώ και δύο μήνες καλό μπάσκετ και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Δεν κοιτάμε τι κάνουν οι άλλες ομάδες, κοιτάμε μόνο τον εαυτό μας, παλεύουμε για μας και πιστεύω ότι θα φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα. Η αλλαγή που οφείλεται αυτή του Sporting? Κοίτα, σίγουρα παίξαν σημαντικό ρόλο τα δύο παιδιά, οι δύο ξένοι καινούργοι που ήρθαν. Αποκτήσαν... Το μοιράζει και από πίσω τότε. Yes. Παίξαν μεγάλο ρόλο, αλλάξαν την ψυχολογία τη δικιά μας και εμείς πιστέψαμε σε αυτούς, σε αυτοί περισσότερο σε εμάς και έχουμε φτάσει να παίζουμε πιο κινητικά στην επίθεση και να παίρνουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Νομίζω είναι μια νίκη ακόμα εδώ στο γήπεδό μας, από τις πολλές πιστεύω που θα κάνουμε συνέχεια. Η ομάδα από τότε που κοιτάει τα αποτελέσματα μόνο του εαυτού μας, νομίζω παίζει ένα διαφορετικό μπάσκετ. Συνεχίζω να πιστεύω ότι έχουμε το προβάδισμα στην υπόθεση σωτηρία. Το θέαμα που προσφέραν παίκτες του Sporting, πραγματικά εντυπωσιακό, με τον Τζον Χάτσον να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Από την άλλη πλευρά, το Ηράκλειο που ήταν ευχάριστη έκπληξη του πρώτου γύρου, απογοήτευσε για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα από την εμφάνισή του. Ο μόνος που διασώθηκε ήταν ο Νίξ, που σημείωσε 23 πόντους. Αυτό που λέει ο λαός ότι μπορεί να είναι δύσκολο να φτάσει ψηλά, αλλά πιο δύσκολο είναι να παραμείνεις. Πιστεύω ότι σαφώς έχουμε επαναπαυθεί, έχουμε φυσικάσει ότι και καλά γίναμε ομάδα. Βλέπουμε όμως τα πράγματα πολύ διαφορετικά, είναι πολύ δύσκολα. Ότι από τη μια μέρα στην άλλη ούτε μπορείς να γίνεις μεγάλη ομάδα. Ότι είμαστε μια νεοφώτιστη επαρχιακή ομάδα, η οποία έχει κάνει ένα πολύ καλό πρώτο γύρο, γιατί εκμεταλλευτήκαμε το πρόγραμμά μας και τον ενθουσιασμό και το πάθος για να σωθούμε. Καταφέραμε, πιστεύω, το βασικό μας στόχο και στο καινούριο στόχο δείχνουμε ότι ακόμα έχουμε αδυναμίες και θέλουμε πολλή δουλειά και όχι τόσο σε αγωνιστικό ίσως επίπεδο, αλλά σίγουρα σε επίπεδο νοοτροπίας και φιλοσοφίας σαν ομάδα. Να δούμε τον αγώνα και με τη γλώσσα των αριθμών. Sporting Ηράκλειο Minoan Lions 82-64, ημίχρονο 42-29. Πρώτο σκόρερ ο Νίξ με 23 πόντους. Πρώτο rebounder ο Γκούντα με 7. Πρώτο assist ο Γάκης με 5. Και MVP τη συνάντηση ποιο άλλο από τον Μίτσελ Βίγκινς. Για να δούμε τώρα τι είναι και στη Νέα Σμύρνη. Ευκαιρία για να εντυπωσιάσει τον αγώνα στο Πανιωνίου με τη Λάρισα. Ευκαιρία για να γιορτάσει. Κάλλιστα θα μπορούσε να ήταν ένας επίσημος διαγωνισμός γραφωμάτων το χθεσινό παιχνίδι του Πανιωνίου με τη Λάρισα, όπου συμμετείχαν αρκετοί παίκτες των Γιανέριθρων, όπως οι Χάρβεϊ, Κίνγκ, Δρελιόζης, Γέλιτς και Καράγκουντης. Και ποιον απλά το διαλέξει κανείς για να δώσει το άριστα 10. Αγωνιστικά πολύ λίγα πράγματα μπορούν να υποθούν. Ο Πανιώνιος ήταν ο κυρίαρχος του παιχνιδιού και η Λάρισα έπαιξε το ρόλο του σάκου του μπόξ. Ο Αντώνιο Χάρβεϊ με τον Ντούσαν Γέλης καθάρισαν τα rebound και από εκεί και πέρα τα παιδιά του Μάικη Δεντρινού κάναν αυτό που ξέραν πολύ καλά. Έτρεξαν, βγήκαν στον ευνηδιασμό και πρόσφεραν ως συνήθως πλούσιο θέαμα. Βρεθήκαμε μπροστά σε ένα Πανιώνιο εκπληκτικό. Βοηθήσαμε κι εμείς όμως. Άλλα είχαμε πει να κάνουμε, άλλα κάναμε. Στα αξιοσημείωτα του αγώνα η μονομαχία των εθέρων ανάμεσα στους Χάρβεϊ και Κόλεμαν που ανέδειξε νικητή τον σέντερ της Νέας Μύρνης, που δικαίωσε έτσι την επιλογή του Μάικη Δεντρινού. Αξίζει να σημειωθεί ότι πέτυχε χθες την 101η του νίκη. Εξαιρετική ήταν και η εμφάνιση του Φράγκι Κίνγκ που πέτυχε 23 πόντους και μοίρασε 9 έτοιμα καλάθια. Μάλιστα ζήτησε κάτι από τον προπονητή του Μάικη Δεντρινού. Αν σας φάνηκε το τελευταίο πεντάλεπτο unfair ως προς τον coach της ομάδας Λάρισας που έβαλα τον Κίνγκ, δεν είχα κανένα άλλο σκοπό παρά ήθελε μια assist να κάνει ακόμα. Για να κάνει το double και ίσως εκεί του έκανα το χατήρι ενώ δεν θα έπρεπε. Ένα από τα πιο σημαντικά σημεία του παιχνιδιού ήταν η επανεμφάνιση του Γιώργου Μπαζγανά μετά από 5,5 μήνες απουσίας και επιστρέψτε μας, δεν φάνηκαν καθόλου. Εντάξει, τώρα είναι θέμα προπόνηση, είναι θέμα παιχνίδια, έχω να παίξω πολύ καιρό. Νομίζω ότι μέρα που περνάει είμαι πολύ καλά. Εντάξει, θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο καιρό που είμαι έξω τους γιατρούς του Πανιωνίου, τον κύριο Μαχίρα και τον κύριο Αλεξάκη και όλη την οικογένειά μου, τη γυναίκα μου. Με βοήθησανε πάρα πολύ αυτούς τους μήνες, τουλάχιστον να μην χάσω την αυτοπεποίθησή μου. Ήταν η πρώτη φορά που είχα να αντιμετωπίσω σε μπασκετμπολίστρα και μάλιστα τέτοιο επίπεδο μια τέτοια σοβαρή κάκωση, δηλαδή το πίσω εξάρτημα του ισχύου του.
και δεν ήμουν σίγουρος μέχρι τελευταία στιγμή, δηλαδή μέχρι και πριν ένα μήνα, το κατά πόσο θα μπορούσε ο Γιώργος να γυρίσει πίσω. Ήταν το μόνο ευχάριστο, θα έλεγα, μετά βέβαια από την νίκη. Ο Γιώργος είναι πολύ καλός παίχτης, πολύ καλό παιδί, φίλος. Ο τραυματισμός του με έχει αγγίξει πάρα πολύ το καλοκαίρι, γιατί ήρθε σε μια στιγμή σαν τη δικιά μου. Είχε υπογράψει αυτό το συμβόλαιό του, ήταν έτοιμος να προσφέρει τα μέγιστα στον Πανιόνιο και ένας πολύ σοβαρός τραυματισμός τον έριξε. Τελικό σκορ λοιπόν στη Νέα Σμύρνη 91-63, ενώ στο ημίχρονο το ταμπλό έγραφε 53-32. Σε μεγάλα κέφια οι δύο Αμερικανοί του Πανιωνίου πέτυχαν από 23 πόντους. 11 σκουπίδια μάζεψε ο Αντώνιο Χάρβι, ενώ 9 έτοιμα καλάθια μοίρασε ο Φράγκι Κίνγκ. Πολυτιμότερος παίκτης, ο εορτάζοντας θες Αντώνιο Χάρβι. Γι' αυτό και οι φίλαθλοι του Πανιωνίου φτιάξαν ένα στιχάκι γι' αυτόν. Αντώνιο Γερά και χρόνια σου πολλά. Και αυτός προσπαθεί να μάθει ελληνικά. Τι κάνεις? Παρακαλώ. That's about it. Καμιά άλλη? Να είσαι σίγουρη ότι ξέρω, αλλά δεν μπορώ να τις πω στην κάμερα. Ούτε μπορούμε να φανταστούμε. Πιστεύω ότι κάναμε μια νίκη η οποία για μένα πιο πολύ έχει σημασία για το πρεστίζ της ομάδος. Αν με πείτε εμένα προσωπικά, καλύτερα να έχανα και να κέρδιζα την Τετάρτη, και δεν τρέπομαι που το λέω αυτό. Είμαι ορθολογιστής και πάντα κοιτάζω αυτό που συμφέρει την ομάδα μου. Ειλικρινής, όπως συνηθίζει άλλωστε ο Γιάννης Ιωαννίδης, είπε με παρησία τη δική του ορθολογιστική είναι αλήθεια άποψη για τη μεγάλη μάχη. Τη μεγάλη μάχη στην οποία καταλήτης ήταν το πάθος και η δίψα για την κατάκτηση του ροζ φύλου. Η ΑΕΚ έδειξε χαρακτήρα. Παρά την απουσία του Λάσα, ο Κλάουντιο Κολτεμπέλα δήλωσε παρόν επί 40 λεπτά. Ως οργανωτικός αργός, ο Μπάνε Πρέλεβιτς ήταν εκεί η ψυχή, αλλά και ο εκτελεστής Συνάμα και η Ένωση κατάφερε να κατακτήσει δίκαια μια υπερπολίτιμη νίκη επί του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι. Όσον αφορά στους πράσινους, Γρηγόρη, ποια ήταν η καθοριστική φάση? Η ομάδα του Λευτέρη Σιμπούτσαν και βρισκόταν πίσω στο σκορ σε όλη σχεδόν τη διάρκεια του παιχνιδιού, είχε την ευκαιρία 58 δευτερόλεπτα πριν το τέλος να ισοφαρίσει, καθώς ήταν πίσω μόλις 2 πόντους. Σε αυτή τη φάση ο κύριος Πιτσίλικας φύριξε επιθετικό φάουλ στον Byron Scott. Επιθετικό φάουλ που ακόμα και ο ίδιος φαίνεται να αρνείται. Νομίζω ότι ήταν ένα κακό σφύριγμα, όμως παίζαμε εκτός έδρας και θεωρώ ότι οι δύο διαιτητές δεν έκαναν σωστή δουλειά σε όλο το παιχνίδι. Ήταν απλά ένα ακόμα απαράδεκτο σφύριγμα. Ρώτησα τον ίδιο τον Byron να μου πει με κάθε ειλικρίνεια αν πράγματι ήταν. Με διαβεβαίωση ότι πρώτα του έγινε φάουλ και συνεχεία ο Άντερσεν κινήθηκε και επομένως όχι μόνο δεν έπρεπε να δοθεί επιθετικό αλλά έπρεπε να δοθεί φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι αυτή η φάση έκρινε τον αγώνα. Αλλά θα πρέπει με παρουσία να πω ότι δεν είμαι ευχαριστημένος από το παιχνίδι που έκανε ο Παναθηναϊκός τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο. Πιέζαμε πάρα πολύ στο δεύτερο ημίχρονο. Πιστεύω ότι δικαιούμαστε και η νίκη στο τέλος, άμα είμαστε λίγο πιο τυχεροί, γιατί σε ένα πόντο είχαμε 3 επιθέσεις, δεν τις κάναμε και δεν έχω άποψη για το επιθετικό φάουλ, γιατί δεν είδα καθαρά από τη θέση που ήμουνα. Κι αν οι πράσινοι διατηρούν αμφιβολίες για το δίκαιο ή μη της ήττας, στην ΑΕΚ τόσο οι πρωταγωνιστές στο παρκέ όσο και η τεχνική ηγεσία δείχνουν να γνωρίζουν το μυστικό που αποτέλεσε την κυβωτό της επιτυχίας. Στην Ελλάδα υπάρχουν τα play-offs και έχεις περιθώριο να ξαναπολεμήσεις. Μπράβο όμως τα παιδιά, ο κόσμος ήταν ωραίος σήμερα και αυτό που είπα ότι θα προτιμούσα να χάσουμε για να κερδίσουμε το άλλο, μακάρι να κερδίζαμε και τα δύο αν γίνεται αυτό, αλλά... Φυγεί το ένα παίκτη δεν μετράει, μετράει την οτροπία που έχει η ομάδα γενικά. Εμείς στο Λάχτιστον έχουμε δείξει μέχρι τώρα ότι έχουμε αυτή την οτροπία να νικήσουμε. Πού θα μας φτάσει αυτό δεν ξέρουμε, θα το δούμε στο τέλος. Βλέπω εδώ πολλές κάμερα, γιατί όταν παίζει ντέρμπι, να κερδίσει ντέρμπι είναι καλό. Είμαι πολύ ευχαριστημένος για ομάδα, για τα παιδιά, για όλα, γιατί το πιστεύουμε και το κερδίσουμε αυτό το ντέρμπι πολύ δύσκολο, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι καλή ομάδα. Ελπίζω ο προπονητής μου είναι ευχαριστημένο, έτσι τι θέλω εγώ, αν είναι ευχαριστημένο κύριε Ιωαννίδης και εγώ είμαι. Θα μπορούσε να έρθει πιο εύκολα, αλλά τελικά έρθει, θα μπορούσαμε να πούμε δύσκολα. Στο τέλος δεν προσέξαμε λίγο, μας πιέσανε παραπάνω και τελικά φτάσαμε στον πόντο. Αλλά τελικά καταφέραμε να πάρουμε αυτή τη σπουδαία νίκη. Ήταν θέμα θέλησης κυρίως. Ίσως το θέλαμε περισσότερο από τον Παναθηναϊκό. Μιλάω από τη δικιά μου ομάδα πάντα. Και καταφέραμε και κερδίσαμε, τίποτα άλλο.
Ο Βίκτορ Αλεξάνδερ και ο Μπάιρον Σκοτ πάντως συμφωνούν ότι η ομαδικότητα χάρισε την νίκη στην ΑΕΚ. I don't know. I think they got a lot of great players, but I think we play together more as a team. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει πολλούς καλούς παίκτες, όμως εμείς αγωνιστήκαμε καλύτερα ως ομάδα. Ήμασταν καλύτεροι ομαδικά από τον Παναθηναϊκό. Δεν παίξαμε ομαδικά. Μια πάσα και ο καθένας επιχείρουσε σουτ. Δεν μπορούμε να κερδίζουμε αν δεν αποδίδουμε ως σύνολο. Η ΑΕΚ έπαιξε πιο ομαδικά και νίκησε δίκαια. Στον Παναθηναϊκό η αστοχία από την περιφέρεια, η αδυναμία στη συγκομιδή των rebound και η απουσία αξιόπιστων λύσεων πλην των Ράτζα και Σκοτ ήταν τα αίτια της ήττας. Η ΑΕΚ επικράτησε λοιπόν του Παναθηναϊκού με 66-61. Πρώτο σκόρερ του αγώνα ήταν ο Ντίνο Ράτζα με 29 πόντους. Πρώτη rebounder ο Αλεξάνδερ και ο Ράτζα με 11 ο καθένας. Πρώτος της assist ο Βίλι Άντερσον και πολυτιμότερος παίκτης ο Μπάνε Πρέλεβιτς. Και αν η στήρα παράθεση αριθμών δεν πείθει, δείτε πόσο Τίγρης της ΑΕΚ όρθωσε το ψυχικό του σθένος, κομίζοντας την προσωπικότητα του ηγέτη στο αγωνιστικό προφίλ της ομάδας. Ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου περιγράφει τη μέχρι τώρα ιδανική πεντάδα. Κορυφαίος playmaker της αγωνιστικής ο Ρούμπεν Νέμκαρτ του Ηρακλή. Ο Αμερικανός πέτυχε 29 πόντους με 10 στα 13 σούτ εντός παιδιάς, έκλεψε 4 μπάλες και 2 rebound και μια τελική πάσα, αναδεικνύοντας έτσι στα ακρογωνία ο λίθο της νίκης της ομάδας του επί του αριστερίου. Στη θέση του shooting guard, ο Μπάνε Πρέλεβιτς, η απόδοση του οποίου ήταν καταλυτική, έτσι ώστε η ΑΕΚ να κατακτήσει τους 2 βαθμούς στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. 25 πόντοι με πολύ καλά στατιστικά, 2 rebound, 1 assist και 1 κλέψιμο. Το σημαντικότερο όμως ήταν πως ο Τίγρης της Ένωσης δεν φοβήθηκε να πάρει προσπάθειες όταν η μπάλα ήταν βαριά. Αδιαμφισβήτητος κυρίαρχος στη θέση του small forward, ο Πέτρεξ Ογιάκοβιτς. Ο Πέτζαν και τραυματίας συνέβαλε τα μέγιστα ώστε να φτάσει ο ΠΑΟΚ στη μεγάλη νίκη μέσα στην Πάτρα. Σε 45 λεπτά συμμετοχής είχε 43 πόντους με 17 στις 19 βολές, 10 στα 16 δίποντα, 2 στα 5 τρίποντα, 6 rebound, 2 assist και 1 κλέψιμο. Power forward της αγωνιστικής, ο Ντίνο Ράτζα, που ήταν ο κορυφαίος του Παναθηναϊκού, δεν μπόρεσε όμως να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του. Αν και είχε μόλις 7 στις 13 βολές, πέτυχε 29 πόντους με 11 στα 20 δίποντα, μάζεψε 11 rebound, έκοψε 3 αντίπολα σούτ, ενώ κέρδισε και 12 φάουλ. Καλύτερο σέντερ ο Αντώνιο Χάρβεϊ του Πανιωνίου. Ο Αμερικανός σημείωσε 23 πόντους, επιδεικνύοντας για μία ακόμη φορά το ανεξάντλητο ρεπερτόριό του στα καρφώματα. Κατέβασε 11 rebound, έκλεψε 2 μπάλες, είχε μία assist, ενώ έκανε και 3 κοψίματα σε 27 λεπτά συμμετοχής. Για να δούμε τώρα και τις 10 καλύτερες φάσεις από τους χθεσινούς αγώνες. Στο νούμερο 10 λοιπόν, θα πάμε στη Θεσσαλονίκη για να δούμε τον Ρούμπεν Νέμπχαρ να καρφώνει από αυτή την τελική πάσα του Στίβ Μπάκναρ. Στο νούμερο 9, ένας άλλος Αμερικανός με πολυετή παρουσία στα γήπεδα της χώρας μας, Τζον Χάτσον, από την τελική πάσα του Γιάννη Γάκη. Και ξανά, βλέποντας ότι ο Γκούντα είναι μαζί του, ο Γάκης προτίμησε τον Χάτσον και καλά έκανε. Στο νούμερο 8, ένας από τους πιο εντυπωσιακούς Αμερικανούς στο πρωτάθλημα, ο Φράνκι Κίνγκ του Πανιωνίου. Κοιτάξτε, θα διασχίσει όλο το γήπεδο, με το δεξί χέρι θα κρεμαστεί στο καλάθι της Λάρισας. Εδώ έχουμε έναν εντυπωσιακό παίκτη. Ιδιαίτερα τον Ντίνο Ράτζα με πολλά προσόντα. Ο Σκότ είναι αυτός που θα σηκώσει την μπάλα και ο Ράτζα στην πλάτη του Κολτεμπέλα. Δεν είναι δυνατόν ο Ιταλός να τον μαρκάρει. Θα καρφώσει την μπάλα. Στο νούμερο 6, προσέξτε ένα ακόμα εντυπωσιακό κάρφωμα από τον εντυπωσιακότερο, από τους εντυπωσιακότερους ψηλούς του πρωταθλήματός μας, από τον Αντώνιο Χάρβεϊ. Ο Φράγκιν Κίνγκ είναι αυτός που του σηκώνει την μπάλα. Κοιτάξτε το κεφάλι του που έχει φτάσει. Στο νούμερο 5 ο Ντίνο Ράτζα ανταποδίδει από την σκαστή πάσα του Φάνη Χριστοδούλη, υποδειγματική, το κάρφωμα του Ντίνο Ράτζα. Θα μεταφερθούμε ξανά στην Ιασμήνη, καθώς τα δύο γήπεδα μονοπόλησαν κατά κάποιο τρόπο τις εντυπωσιακές φάσεις. Στο νούμερο 4, ένα καταπληκτικό κάρφωμα από τον Γιώργο Καράκουτη. Ανάποδο. Ανάποδο κάρφωμα όμως είχε στο ρεπερτόριό του και ο Αντώνιο Χάρβη και δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Από την μπάσα του συμπαίκτη, του Καράγκουτη, θα ξεκρεμαστεί για μια ακόμα φορά στο καλάθι της Λάρισας. Ο Πανιώνιος έχει μια σειρά από καλούς κοντούς που αρέσκονται στα καρφώματα. Έτσι λοιπόν η σειρά του Δρελιώζη να καρφώσει με το δεξί χέρι. Μη σας ξεγελάει η φάση. Το χέρι του απομακρύνθηκε αρκετά από τη στεφάνη για να φτάσει σε αυτό το εντυπωσιακό κάρφωμα. Είδατε άλλωστε να το τραβάει προς τα κάτω. Και στο νούμερο 1,
Ένα ακόμα ανάποδο κάρφωμα, αυτό όμως προέρχεται από την Πάτρα. Προσέξτε τον Κόναν Μακρέι, πώς θα καρφώσει την μπάλα. Τρίπλαρε κάτω από τα πόδια του. Και βέβαια αυτή είναι η κορυφαία φάση. Κοιτάξτε, σταυρωτή τρίπλα κάτω από τα πόδια και καρφώνει ανάποδα παρά την προσπάθεια του Γιάννη Μιλωνά.